Ακριβώς μία εβδομάδα μετά την εξαπλή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, οι Γάλλοι τίμησαν τους νεκρούς. Στις 9 και 26 σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στην πλατεία Δημοκρατίας που έχει γεμίσει λουλούδια, όπως και άλλα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Στην εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου είπαν όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας στη Μασαλιώτιδα. Μία γυναίκα τραγούδησε Edith Piaf έξω από το εστιατόριο Μικρή Καμπότζη, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η μία επίθεση έγινε στο Stade de France και μία εβδομάδα μετά, πριν το match Nice Lyon, όλοι σηκώθηκαν στις θέσεις τους και άναψαν κεριά. Άφησαν κενές 130 θέσεις για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Παρότι η Γαλλία κήρυξε πόλεμο στους τζιχαντιστές και θα βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης για 3 μήνες, μπαρ και εστιατόρια είναι γεμάτα. It's our way to pay our respects to the young people of our neighborhood, to our generation. Αυτές οι δύο φίλες, η Σοφία και η Μπάρμπαρα, είδαν το χάρο με τα μάτια τους στο καφέ La Casa Nostra, όπου έγινε η μία επίθεση. Ένας τζιχαντιστής που είχε ήδη σκοτώσει ένα πελάτη τη σημάδεψε. Τράβηξε τη σκανδάλη δύο φορές, αλλά είχε μείνει από σφαίρες. Σκέπασα τα μάτια μου, σκέφτηκα ότι ήταν Καλάσνικοφ, ότι θα μας πυροβολούσε, λέει η μία από τις κοπέλες, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι αυτές οι τυχερές του βίντεο που γλίτωσαν παρατρίχα από το θάνατο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι εγώ. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά βλέπω τον εαυτό μου απ' έξω. Χαίρομαι για τον άνθρωπο που του συνέβη αυτό. Τον είδα να βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο, αλλά ο εγκέφαλός μου δεν μου επιτρέπει να θυμηθώ τι έγινε μετά. Είναι όλα πολύ ασαφή. Κρατούσαμε η μία την άλλη σφιχτά. Οι δίδυμες Έμιλι και Σαρλίν, 30 ετών, δεν ήταν τυχερές. Έπεσαν νεκρές δίπλα-δίπλα στο μπαρ Καριγιόν. Ο πατέρας της Ορελή, 33 ετών, που σκοτώθηκε στο θέατρο Μπατακλάν, αποκαλεί τους τρομοκράτες δειλούς. Ορελή, elle avait 33 ans. C'était une artiste. Elle aimait la musique. Cette soirée, qui aurait dû être une soirée de joie, de bonheur, lui a coûté la vie. C'est bien triste. Η Μόσκα χάρισε ένα κουτάβι στη Γαλλία για να αντικαταστήσει την Diesel, το αστυνομικό σκυλί που σκοτώθηκε στη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στη Γιάφκα του Σεντενή. Το λένε Ντομπρίνια, το όνομα ενός Ρώσου λαϊκού ήρωα, είναι γερμανικός ποιμενικός και μεγαλώνει σε κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών σκυλιών στη Μόσχα.